Το θέατρο της εβδομάδος. Ζάνα Νούλη, χορός Λοποδιτών. Μετάφρασης Τόνης Πιντέρη. Λαμβάνουν μέρος, με τη σειρά που θα ακουστούν, οι καλλιτέχνες. Βασίλης Κανάκης, αφηγητής. Τρίφων Καρατζάς, Έκτορ. Λίδα Πρωτοψάλτη, Εύα. Σώτος Νικολούδης, Ντελάλης. Βασίλης Παπανίκας, Πετερμπόνο. Χρήστος Πολίτης, Γουστάβος. Νίκη Τριανταφυλλίδη, Ιουλιέτε. Τζόλι Γαρμπή, Λέδι Χάρθ. Νίκος Δενδρινός, Λόρδος Έντγκαρ. Γιάννης Βοιατζής, Ντιπόν Ντιφόρ. Θύμιος Καρακατσάνης, Ντιπόν Ντιφόρ Ιώσο. Γιάννης Μαυρογέννης, Αστιφύλαξ. Θεόδωρος Συριώτης, Detective. Μουσική επένδυσης Άκη Λιμούρη. Σόλο κλαρίνο Θανάση Αραπίδη. Ρύθμισης ήχου Γιώργου Κουτρουμπή. Προσαρμογή για το ραδιόφωνο και ραδιοσκηνοθεσία Στέλιου Παπαδάκη. Βρισκόμαστε σε έναν όμορφο κήπο, σε μια λουτρόπολη σε στυλ 1880, κοντά σε ένα κιόσκι μουσικής. Μέσα στο κιόσκι, ένας μονάχα μουσικός, ένας κλαρινετίστας, που αντιπροσωπεύει ολόκληρη την ορχήστρα, παίζει ένα φανταχτερό σκοπό. Η επιστάτρια για τα εισιτήρια πηγαίνω έρχεται. Οι παραθεριστές σεριανίζουν στο ρυθμό της μουσικής. Η Εύα και ο Έκτορ, καθισμένοι εκεί κοντά σε ένα παγκάκι, φιλούνται αγκαλιασμένοι. Η μουσική σταματάει. Και το φιλί επίσης. Οι περαστικοί χειροκροτούν στο τέλος του κομματιού. Πρόσεξε, Εύα, πρόσεξε, μας χειροκροτούν! Όχι, δά, είναι για την ορχήστρα. Πράγματι, μ' αρέσετε πολύ. Και τι σας αρέσει σε μένα? Όλα. Ας μην μένουμε εδώ, είναι επικίνδυνο. Απόψε στις 8 στο μπαρ του Φίνικα. Και προπάντων, αν με συναντήσετε με τη θεία μου, δεν με ξέρετε. Δώστε μου το χέρι σας άλλη μια φορά. Προσοχή, ο Λόρδος Έντγκαρ, ο γέρο φίλος της θείας μου, διαβάζει την εφημερίδα του μπροστά στο κιόσκι. Θα μας δει. Θέλω να αναπνεύσω το άρωμα του χεριού σας. Τα δαχτυλίδια της αξίζουν μια περιουσία. Ο ρεβουάρι απόψε. Αγάπη μου. 200 χιλιάρικα τουλάχιστον αξίζουν αυτά τα δαχτυλίδια. Δεν είναι ψεύτικο πράγμα. Πόλης του Βυσσή. Ο Δήμος μεριμνών δια την ασφάλειαν και την άνεσην των ασθενών και λουωμένων προειδοποιεί και πληροφορεί τούτους. Σημαντικός αριθμός μηνύσεων κατετέθη υπό των παραθεριστών τόσον εις των Δήμων όσον και εις την κεντρικήν διεύθυνσιν της αστυνομίας πλατεία αγοράς. Επικίνδυνος συμμορία βαλαντιοκλεπτών, ότι μια επικίνδυνος συμμορία ευρίσκεται την στιγμή ταύτην εντός της πόλεως μας. Η δημοτική αστυνομία διατελεί εν συναγερμό. Πράκτορες της δημοσίας ασφαλείας, ενστολή και πολιτική περιβολή επαγρυπνούν. Παρόλα τα αυτά, εφιστόμεν την προσοχήν του κοινού, ιδίως επί των δημοσίων οδών, πάρκων και λοιπόν πολυσυχνά των χώρων. Αμοιβή εισίδος προσφέρεται υπό της αρμοδίας επιτροπής εισιονδήποτε ήθελε δώσει πληροφορίαν τεινά επιτρέπουσαν την σύλληψη των κλεπτών. Ταύτα προς γνώσιν. Ε,
εισιτήριο για την πολυθρόνα σας, κύριε. Είστε η επιστάτρια. Μάλιστα, κύριε. Εφόσον συνηθίζετε, ορίστε. Τι θέλει το χέρι μες στην τσέπη μου, ρε. Με κλέβεις, παλιοκλέφτρα. Δεν σας κλέβω, κύριε. Βρε, πάτερ μον, εσύ είσαι και φοράς και περούκα. Έκτορα, εγώ είμαι. Εσύ είσαι, βρε. Εγώ. Συγγνώμη. Πώς πήγε το πρωινό, Έκτορα? Βούτυξα αυτό το πορτμονέ, αυτό το ρολόι και έναν αναπτήρα. Για να το δω. Είναι το ρολόι του Ντελάνη. Ναι. Το ξέρω, είναι χάλκινο, βέβαια. Εγώ το είχα ξαναβάλει στην τσέπη αυτού του φουκαρά, όπως και το πορτμονέ του. Μπορεί να βεβαιωθείς. Δεν έχει μέσα παρά 21 δεκάρες και μια απόδειξη επιταγής. Όσο για τον αναπτήρα, έχουμε κιόλας 913 αναπτήρες και μονάχα οι δύο λειτουργούν. Α, σε ήξερα καλύτερο τεχνίτη, Έκτορα. Απόψε έχω ραντεβού με ένα κορίτσι που δεν θα αργήσει να γίνει φιλενάδα μου και που έχει απάνω από 200.000 φράγκα στο δάχτυλο. Αυτό θα το δούμε. Δεν μου λες, πρόσεξες εκείνη τη μικρή εκεί κάτω, το κολλιέ της. Το είδες με τα κιάλια σου, για βάλε να δεις αυτά που κρέμονται στο λαιμό της. Διάολε, τα πετράδια είναι τεράστια. Έλα, ξαναβάλε την περούκα σου. Μη μου χαίρεσαι άδικα. Η φακή σου είναι μεγενθυντική. Ας πάμε πιο κοντά ωστόσο. Θα τις παίξουμε το κόλπο με τα ψηλά. Εγώ θα τις φορτωθώ και εσύ θα επέμβεις, έτσι. Καλημέρα σας, Δεσποινής. Εισιτήριο κάνει 65 λεπτά, παρακαλώ. Ορίστε. Με συγχωρείτε, Δεσποινής, δεν έχω ψηλά. Το καταλαβαίνετε, δεν έχω καθόλου ψηλά. Όχι, μα δεν έχω, Δεσποινής. Τι θα πει, δεν έχεις ψηλά, φίλε Δεσποινή, σας παρακαλώ, επιτρέψτε μου να βάλω στη θέση σε αυτή την αφθάδη. Σας παρακαλώ, άστο κοριτσίσκο. Α, όχι, φτάνει πια. Φτάνει πια. Τι, τι, εσύ είσαι. Εσύ, βρε, είσαι. Εγώ είμαι. Για δείτε με χωρίς περούκα. Ο Γουστάβος, πολύ ωραία. Ωραία. Να τι είναι να δουλεύεις χωρίς τάξη. Παιδιά μου, δεν με βοηθάτε καθόλου. Είσαστε παλιόπαιδα, αυτό είναι. Είσαστε παλιόπαιδα. Και αν η καημένη η μάνα σας δεν σας είχε εμπιστευτεί σε μένα για να σας μάθω το επάγγελμα, θα σας είχα πετάξει στον δρόμο με τις κλωτσίες. Τα ακούτε, βρε, με τις κλωτσίες, στον δρόμο. Χωρίς δεκάρα αποζημίωση. Και με αυτά που μου σκαρώνετε γρήγορα θα σας καμαρώσω τη φυλακή. Δεν θα έκανες και εσύ, Γουστάβε, τίποτα αυτό το πρωί, Πώς. Δύο πράγματα. Και πρώτα απ' όλα αυτό το περίφημο πορτοφόλι. Για να το δούμε. Δεν μου λες, από ποιον το βούτυξες αυτό το πορτοφόλι και από πού? Το τσίβησα στη λεωφόρο Ραβασάλ από κάποιο γέρο κύριο με μεγάλο άσπρο μουσί. Καρό παντελόνι, ψηλό καπέλο και πρασινολαδί βελάδα, έτσι βλάκα, Μάλιστα, κύριε Πέτρο Μπόνο. Με είδατε. Εγώ ήμουνα, βρε βλάκα, εγώ ήμουνα. Σας το λέω, δεν θα βγάλουμε ούτε τα έξοδά μας με τη βλακία σας. Μα έχω και κάτι άλλο, κύριε Πέτερ Μπόνο. Αντόκλεψες και αυτό από μένα, φαντάζεσαι πόσο με ενδιαφέρει, Δεν είναι αντικείμενο. Είναι μια μικρή που φαίνεται να είναι πολύ πλούσια. Να πάρει ο διάολος, ελπίζω τουλάχιστον να μην είναι ίδια με τη δικιά μου. Δεν μου λες, κοκκινομάλα 25 χρονών τη λένε Εύα. Όχι, μελαχρινή 20 χρονών τη λένε Ιουλιέτα. Ευτυχώς. Τι τη βούτυξες αυτήν η. Τίποτα ακόμη. Τη βοήθησα μόνο να γλιτώσει ένα μυξιάρικο που είχε πέσει στη δεξαμενή των πηγών. Φλιαρίσαμε στεγνώνοντας τον ήλιο. Μου είπε πως της άρεσα. Από κοσμήματα πώς πάμε? Ένα πολύ ωραίο μαργαριτάρι. Καλά. Θα πρέπει να το δούμε αυτό, Έκτορα, Ναι. Ανάμεσα σε δύο ραντεβού έχεις καμιά ορούλα ελεύθερη σήμερα το απόγευμα? Όχι. Θα ήθελα να κάνω μόνος μου τη δουλειά. Μόνος σου? Δεν μου λες. Καινούργιο είναι και αυτό. Μα αφού εγώ της άρεσα. Ένας λόγος παραπάνω. Για τον Έκτορα αυτό θα είναι παιχνιδάκι. Όχι. Όχι αυτήν. Γουστάβε. Η μητέρα σου σε εμπιστεύτηκε σε μένα. Σε πήρα μαθητευόμενο στην εταιρεία μας. Είσαι 20 χρονών, είσαι φιλόδοξος. Καλά, αυτό είναι καλό. Κι εγώ στην ηλικία σου ήμουν φιλόδοξος. Αλλά προσοχή, Γουστάβε, προσοχή. Στην καριέρα μας, όπως όλες τις καριέρες, υπάρχει μια ιεραρχία. Ο Έκτορας είναι από τους καλύτερους γόητος εξεπαγγέλματος που ξέρω μέσα στην πιάτσα του Παρισιού. Δεν χάνει ούτε μια γυναίκα στις τρεις. Και επιτρέψα μου να σου πω πως αυτή είναι μια πολύ σπουδαία επίδοση. Δε φαντάζομαι να έχεις την αξίωση εσύ ένας μαθητευόμενος να κάνεις καλύτερη δουλειά, Στα παλιά μου τα παπούτσια. Τι θέλω για λογαριασμό μου τη μικρή. Τις ελεύθερες ώρες, Γουστάβε, έχεις το δικαίωμα να ψιλολογάς. Μόνο που εμένα θα μου δίνεις 65% από τα κέρδη. Πέτερ! Τι τρέχει, Έκτορα? Κοίταξε η παραμάνα εκεί κάτω. Κοίτα τη χρυσή αλυσίδα της. Σίγουρα θα είναι επίχρηση. Άκουσε, είναι 7 παρά 10. Έχουμε ακόμη 10 λεπτά πριν από το δείπνο. Ας είναι, αφού το θέλεις. Θα τις κάνουμε το κόλπο με τους τρεις στρατιώτες, έτσι? Το κόλπο με τους τρεις στρατιώτες? Ναι, είναι το κλασικό κόλπο για τις παραμάνες. Ο πρώτος τις κάνει κόρτε, ο δεύτερος χαϊδολογάει το παιδάκι και ο τρίτος φυρίζει ευατήρια για να τη ζαλίσει. Συνεχώς όμως, έτσι? Πάμε!
Και ενώ οι τρεις τους πηγαίνουν στην παραμάνα με τη χρυσή αλυσίδα για να εφαρμόσουν τον κόλπο με τους τρεις στρατιώτες, πλησιάζουν στο κιόσκι με τη μουσική η γριά Λέδη Χάρφ και η ανιψιά της Ιουλιέτα. Ήταν ένα παιδάκι μόλις 5 χρονών, θεία μου. Το νερό του φτάνει μέχρι τη μέση, αλλά φοβόταν και όλο έπεφτε και ξανά έπεφτε. Ασφαλώς θα πνιγόταν. Ήταν φικτό. Ου, παρατήρησες αυτά τα κλος καπελάκια? Εγώ τα βρίσκω γελία. Ευτυχώς που βρέθηκε αυτός ο νεαρός. Ήταν πολύ σικ, πολύ χαριτωμένος. Όλα τα παιδιά στα 5 τους χρόνια είναι χαριτωμένα. Αλλά στα 12 είναι η κουτή ηλικία. Να γιατί δεν θέλησα να έχω ποτέ παιδιά. Σας μιλούσα για τον νεαρό, θεία μου. Αλήθεια, έχεις δίκιο. Ω, να, κι άλλο καπελάκι κλος. Πω, τι γελίο που είναι. Έλεγες πως αυτός ο νεαρός ήταν ευγενικός. Λοιπόν, αυτό είναι όλο. Θα πρέπει να τον καλέσουμε σε δείπνο. Το καλύτερο. Γνωρίζετε κανείς με πάρα πολλούς ανθρώπους. Άλλωστε σε χαίνω με τις ιστορίες με τους πνιγμένους. Ο καημένος ο θείος μου κολυμπούσε σαν μολύβι. Πνίγηκε 7 φορές. Α, να και ο Λόρδος Έντγκαρ. Έντγκαρ, είδατε την Εύα? Ω, πώς είστε, αγαπητοί φίλοι. Σας ρώτησε αν είδατε την Εύα. Την Εύα? Την Εύα. Όχι. Ακατανόητο. Πού την έβαλα? Ίσως να είναι στο μπάνιο. Είναι 7 η ώρα. Πάμε να δούμε στον μπαρ του Φίνικα. Θεία μου, πηγαίνει συχνά εκεί. Έντγκαρ, μην κουνηθείτε από εδώ για κανένα λόγο. Πολύ καλά, αγαπητοί μου φίλοι. Αν τη δείτε όμως, ακολουθήστε τη. Ή μάλλον. Όχι, μην την ακολουθήσετε. Ελάτε απλώς να μας πείτε προς τα που την είδατε να πηγαίνει. Πολύ καλά, αγαπητοί μου φίλοι. Ή μάλλον, όχι. Δεν θα τα καταφέρετε να μας βρείτε. Στείλτε ένα γκρουμ να την ακολουθήσει. Έναν άλλον να μας ειδοποιήσει. Και βάλτε έναν τρίτο στη θέση σας για να μας πει πού θα είσαστε στην περίπτωση που θα ξαναπερνούσαμε από εδώ. Πάμε, Ιουλιέτα, παιδί μου. Πολύ καλά, αγαπητοί μου φίλοι. Και ενώ ο Λόρδος Έντγκαρ βυθίζεται στο διάβασμα των Times, πλησιάζουν οι Ντιπόν Ντιφόρ, πατέρας και γιος, τραπεζίτες. Ας τις ακολουθήσω με δίθεν τυχαία γέ μου ως το τέλος του περιπάτου και να τις πάρουμε μετά για ένα κοκτέιλ. Διντιέ, εσύ που είσαι ένας νέος εργατικός και ακριβής, ακόμα παραπάνω με πρωτοβουλία, δεν σ' αναγνωρίζω πια. Παραμελείς τη μικρή Ιουλιέτα. Του φέρνετε άσχημα, μπαμπά. Αυτό δεν έχει καμιά σημασία. Πρώτα απ' όλα δεν είσαι ο καθένας. Είσαι ο γιος Ντιπόν Ντιφόρ. Η θεία σου έχει πολλή εκτίμηση. Είναι έτοιμη να κάνει οποιαδήποτε τοποθέτηση που θα τη συμβούλευες. Θα έπρεπε να αρκεστούμε σε αυτό, μπαμπά. Στις επιχειρήσεις ποτέ δεν πρέπει να αρκείται κανείς σε κάτι. Χίλιες φορές θα προτιμούσα το γάμο. Αυτό μόνον θα σήκωνε την τράπεζά μας. Γοητεία, λοιπόν. Λοιπόν, γοητεία, γιέ μου! Ναι, παπά! Οι συνθήκες μας είναι ανέλπιστα ευνοϊκές. Αυτές πλήττουν και δεν υπάρχει κανένας άλλος ευπαρουσίαστος. Ας είμαστε περιποιητικοί, όσο μπορούμε πιο περιποιητικοί, γιέ μου! Ναι, παπά! Πάμε! Ναι, γιέ μου! Και ενώ οι δύο Ντιπόν Ντιφόρ ξεκινούν για την κατάκτηση της Ιουλιέτας, οι τρεις λοποδίτες, ο Πέτερ Μπόνο, ο Έκτορ και ο Γουστάβος, επανέρχονται απογοητευμένοι από το κυνήγι της παραμάνας με τη χρυσή αλυσίδα και συναντούν τη Λέδη Χάρφ και τον Λόρδο Έντγκαρ να κάνουν τον περίπατό τους. Λοιπόν, αγαπητέ μου Έντγκαρ, τι κάνατε σήμερα? Διάβασα τους Τάρες. Το ίδιο όπως χτες. Όχι το φίλο που διάβασα χτες. Είδες μαργαριτάρια που έχει γριά. Σίγουρα θα αξίζουν παραπάνω από 4 εκατομμύρια. Απάνω τη λοιπόν! Δεν μου λες, θα παίξουμε τους Ρώσους πρίγκιπες. Όχι, τους Ρώσους πρίγκιπες φαίνεται ξυπνοί. Καλύτερα να παραστήσουμε τους ξεπεσμένους Ισπανούς. Εξυπνάδες. Ξέρετε καλά πως κάθε φορά που μας καλευόσαστε σε Ισπανούς θα κάνετε θάλασσα. Γουστάβε, μιλάς για ένα επάγγελμα που δεν το ξέρεις, παιδί μου. Πάντως εγώ δεν εννοώ να μας καλευτώ σε ρασοφόρο, γραμματέα. Όπως την τελευταία φορά. Το ράσο είναι αβάσταχτο καλοκαιριάτικα. Γουστάβε, πάψε να με ρεθίζεις. Ας ξαναγυρίσουμε στη βίλα. Ο Έκτορας και εγώ θα ντυθούμε Ισπανοί μεγιστάνες και εσύ γραμματέας. Είτε σ' αρέσει το ράσο είτε όχι. Πάμε. Έντγκαρ, η κατάσταση είναι σοβαρή. Ναι, αγαπητή μου, το διάβασα στους Τάρες. Η αυτοκρατορία. Ω, Έντγκαρ, μιλάω για εδώ.
Πού εδώ? Ναι, καταλαβαίνε. Μας βαραίνουν σοβαρές ευθύνες. Λοιπόν, εδώ πλέκονται ραδιουργίες, ετοιμάζονται γάμοι. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να τις παρακολουθήσω. Αυτό μου φέρνει πονοκέφαλο. Oh. Ποιος θα πρέπει να τις ανακαλύψει, να τους δώσει μία κατεύθυνση? Ποιος? Η Ιουλιέτα είναι τρελή. Η Εύα είναι τρελή. Εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα και τα βαριέμαι όλα αυτά. Και ύστερα δεν έχω περισσότερη κρίση από αυτά τα παιδιά. Μένετε εσείς ανάμεσα σε τρεις τρελές. Μένω εγώ. Εσύ, σαν να λέμε τίποτα. Βρίσκομαι σε αμηχανία, σε μεγάλη αμηχανία. Τι πρόκειται να γίνει σε αυτή τη Λουτρόπολη, όπου οι ραδιουργίες φυτρώνουν κατά τα πόδια σου σαν τροπικά λουλούδια? Αναρωτιέμαι αν δεν θα έπρεπε να φύγουμε από το Βυσί και να πάμε να θαυτούμε σε καμιά εξοχή. Μα επιτέλους, πείτε κι εσείς κάτι, Έντγκαρ. Στο κάτω της γραφής είσαι στο κηδεμόν αυτών των δύο κοριτσιών. Θα μπορούσαμε ίσως να συμβουλευτούμε τους Ντιπόντιφορ. Φαίνονται άνθρωποι με χαρακτήρα. Ναι, με πολύ χαρακτήρα. Θεέ μου, τι αφελείς που είστε. Από αυτούς ακριβώς δεν πρέπει να ζητήσουμε συμβουλές. Οι Ντιπόντιφορ θέλουν να μας αποσπάσουν λεφτά. Μα είναι πλούσιοι. Ακριβώς, αυτό είναι που με ανησυχεί. Θέλουν να μας αποσπάσουν πολλά λεφτά. Ένα συνεταιρισμό ή ένα γάμο. Οι δύο μικρές μας με τα τόσα τους εκατομμύρια είναι λίγα πολύ ελκυστικοί. Θα μπορούσαμε ίσως να τηλεγραφήσουμε στην Αγγλία. Να κάνουμε τι? Το πρακτορείο της Scotland Yard θα μας έστελνε ένα detective. Δεν υπάρχουν χειρότεροι λοποδίτες από αυτούς τους ανθρώπους. Τότε η κατάσταση είναι πραγματικά απελπιστική. Έντγκαρ, πρέπει να δείξετε δραστηριότητα. Η τύχη όλων μας βρίσκεται στα χέρια σας. Δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Έντγκαρ, είστε άνδρας και gentleman. Μάλιστα. Πάρτε μια απόφαση. Θα φωνάξω οπωσδήποτε ένα detective της Scotland Yard, ξεκαθαρίζοντας πως τον θέλω τίμιο. Ποτέ. Ακούτε? Αν είναι τίμιος, θα αισθάνεται άσχημα και θα κορτάρει τις καμαριέρες μου. Κάτι που δεν μπορώ να το υποφέρω. Και ύστερα, δεν ξέρω γιατί σας τα λέω όλα αυτά. Αισθάνομαι απόλυτη ασφάλεια. Αχ, αλλά βαριέμαι. Βαριέμαι σαν παλιά τα πετσαρία. Ω, αγαπητή φίλη. Δεν είμαι τίποτε άλλο. Υπήρξατε τόσο όμορφη. Ναι. Και θέλω να υποφεληθώ από τα τελευταία μου χρόνια και να γελάσω λιγάκι. Πίστευα για 60 ολόκληρα χρόνια πως έπρεπε να παίρνω τη ζωή στα σοβαρά. Είναι πολύ, μα πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα έχω κέφι να κάνω μια μεγάλη τρέλα. Όχι, επικίνδυνη τουλάχιστον. Δεν ξέρω, θα δω τι ιδέα θα μου κατέβει στο κεφάλι. Έχω τη διάθεση να δολοφονήσω τους Ντιπόντιφορ. Έρχονται. Πώς είστε, Μιλέδη? Μιλέδη. Αγαπητέ μου Λόρδε. Προσέχετε. Γιατί, αγαπητέ μου Λόρδε? Δεν μπορώ να σας εξηγήσω τίποτα. Αλλά προσέχετε. Φύγετε από το Βυσί. Συναντήσαμε τις κυρίες στον περίπατο. Το Βυσί είναι ένας ανυπόφορος τόπος. Δεν ξέρει κανείς τι να κάνει για να διασκεδάσει. Όλοι οι άνδρες είναι άσχημοι. Αυτό είναι αλήθεια. Όλοι τους είναι πολύ άσχημοι. Όλοι. Περίφημα για μας. Έχω ένα ραντεβού στις 8, θεία μου. Θα δειπνήσω αργά ή δεν θα γυρίσω καθόλου? Μαζί σου? Όχι. Εύα, σου διηγήθηκα πως έσωσε ένα παιδάκι που είχε πέσει στη δεξαμενή. Γνώρισα ένα νεαρό, πολύ 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 γοητευτικό, που με βοήθησε να το σώσουμε. Η Ιουλιέτα δεν μιλάει παρά γι' αυτό. Δεν ήσουν εσύ, γιέ μου? Όχι, μπαμπά. Καθίσαμε και στεγνώσαμε στον ήλιο κουβεντιάζοντας. Αν ήξερες πόσο διασκεδαστικός είναι. Είναι ένας μικρός καστανός. Δεν είναι ο ίδιος ο δικός σου τουλάχιστον, ε? Όχι, ο δικός μου είναι ένας ψηλός κοκκινομάλι. Α, τόσο το καλύτερο. Αγόρι μου, πρέπει οπωσδήποτε να διακριθείς. Ντιντιέ, πήγες με τις κυρίες στην πισίνα να τους δείξεις πόσο άψογος είσαι στο κρόουλ? Εσύ θα μπορούσες να σώσεις εύκολα το παιδάκι. Το κρόουλ θα ήταν άχρηστο. Η δεξαμενή έχει μόνο 40 πόντους βάθους. Εν τω μεταξύ, ο Πέτερ Μπόνο, μεταφιασμένος σε πολύ μα πάρα πολύ ευγενή γυραιό Ισπανό, ο Έκτορ σε Ισπανό μεγιστάνα πολύ πετυχημένο επίσης, και ο Γουστάβος σε εκκλησιαστικό γραμματέα πλησιάζουν σιγά σιγά. Προσοχή, προσοχή! Τώρα πάμε για τη μεγάλη παρτίδα. Ας παίξουμε συντηρητικά. Το μονόκλη σου, Πέτερ Μπόνο! Λοιπόν, εμπρός στο κόλπο της δίθεν γνωριμίας. Θα δώσω εγώ το σύνθημα. Γουστάβε, πιο πίσω. Έλα, πιο πίσω. Εμπρός, Μάρς! Μα είναι ο αγαπητός δούξ του Μιραφλό. Κυρία. Πώς λοιπόν, για θυμηθείτε, Μπιαρίτς 1902, τα γεύματα στο Παμπελίν ή τα βρωμαχίες. Λέδι Χαφ. Λέδι Χαφ.
Και τα βρωμαχίες, τα γεύματα. Ω, αγαπητοί φίλοι. Φαίνεται πως η φάτσα μου μοιάζει με κανένα γνωστό της. Μα τι ευτυχία. Κι εγώ που έπιεζα μέχρι θανάτου. Για πέστε μου, η δούκισσα. Πέθανε. Θεέ μου, και ο κόμης ο εξαδελφός σας. Πέθανε. Θεέ μου, και ο φίλος σας ο ναύαχος. Πέθανε κι αυτός. Σωθήκαμε, παιδιά. Φτωχέ μου, φίλε, πόσα πένθη. Αλίμονο, αλλά Λέδι Χάρθ, θα έπρεπε να σας παρουσιάσω το γιο μου, Ντόν Έκτορ, και το γραμματέα μου, Ντόν Πέτρους. Χαίρο πολύ. Ο Λόρδος Έντγκαρ, που έχετε γνωρίσει, αυτόν κερδίζατε κάθε πρωί στο γκολ, θυμάστε? Έκανε πάντα τις μπάλες του. Ναι, ναι, το γκολ. Αγαπητέ φίλε. Αγαπητή μου. Πώς, δεν αναγνωρίζετε τον Δούκα? Είναι εξωφρενικό. Μα για θυμηθείτε. Δεν έχετε διόλου μνήμη. Ούτε λέξη πια, θα θυμώσω. Οι ένιψιές μας, Εύα και η Ιουλιέτα, που με βάζουν σε σκοτούρες για την ισοηλική αγά μου και έχουν πρίκες εξαιρετικά προκλητικές για τους απατεώνες. Ας κρατήσουμε την αξιοπρέπειά μας. Δεν θα το λέει για μας. Αληθινά είμαι πολύ ευτυχισμένη που σας συνάντησα. Το Βιχί είναι μια τρύπα. Θυμάστε το κίτρινο καζίνο? Ναι, βέβαια, βέβαια. Μας ξεχνούν, μπαμπά. Ας συστηθούμε και μου. Κύριοι, ονομαζόμεθα Ντυπών Ντυφών. Πατήρ και γιος, έτσι, μπαμπά? Ναι, παιδί. Είμαι βέβαιη πως πλήττετε κι εσείς. Δεν νομίζετε πως είναι μια ανέλπιστη τύχη που συναντηθήκαμε? Ανέλπιστη, ναι. Πες κάτι, Έκτορ, πες κάτι. Ναι, ναι, μάλιστα. Ναι, ανέλπιστη. Όλους διόλου ανέλπιστη. Αχ, ο γιος σας είναι πολύ χαριτωμένος. Δεν είναι έτσι, Εύα? Μάλιστα. Ήταν ο πιο γοητευτικός αξιωματικός της Ισπανίας πριν από την Επανάσταση. Αλίμονο, χάσατε πολλά. Αχ, πολλά. Πολλά, Μα πού μένετε, δεν μου είπατε, στο ξενοδοχείο? Μάλιστα. Απαράδεκτο, Έντγκαρ. Ο Δούξ μένει στο ξενοδοχείο. Μα σας βεβαιώνω, αγαπητοί φίλοι. Για πίεσης, αγαπητέ μου Δούξ, δεν είναι δυνατόν να μένετε στο ξενοδοχείο. Κάντε μας τη μεγάλη χάρη να δεχθείτε τη φιλοξενία μας. Έχουμε μια τεραστία βίλα και μια ολόκληρη πτέρυξ θα είναι στη διάθεσή σας. Ευχαρίστω. Εννοείστε, μπορείτε να έρθετε με την ακολουθία σας. Μα τι ψάχνει αυτό στην τσάντα του? Κάποιο έγγραφο ίσως. Ντόν Πέτρους. Εξοχότατε. Έψαχνα να βρω τα γυαλιά μου. Τα γυαλιά, μα του πονούν τα μάτια? Ναι, 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 πολύ. Η κατάστασή του χρειάζεται περιποίηση και δεν θα ήταν σωστό να σας επιβάλλω την παρουσία του. Μα τι λέτε τώρα, προς Θεού? Τον Πέτρους, εμείς θα δεχτούμε τη γενναιόδορη φιλοξενία που μας προσφέρει η Λέδι Χάρθ. Μπράβο. Εσείς περάστε από το ξενοδοχείο να πάρετε τις αποσκευές μας και θα μείνετε εκεί μέχρι νεωτέρας διαταγής. Θα παραλαμβάνετε το ταχυδρομείο και θα έρχεστε κάθε πρωί για να παίρνετε διαταγάς. Α, εξοχότατε. Πηγαίνετε, Ντόν Πέτρους. Κι όμως εξοχότατε. Πηγαίνετε, σας λέω. Πάντα ο ίδιος. Τι τόνος φωνής. Ο τόνος των μυραφλών. Ο εξαδελφός σας είχε τον ίδιο. Αλίμονο. Πέθανε. 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 Τον αγαπούσα τόσο πολύ. Θέλετε να σας διηγηθώ τα περιστατικά του θανάτου? Μα και βεβαίως θέλω, ναι. Λοιπόν, πέθανε. Πες κάτι, βλάκα. Τι να σου πω, ξέρω εγώ, από το στομάχι πες. Ναι, πέθανε από το στομάχι. Το δύστυχο. Ήτανε πάντα του παράξενος. Μα η δούκισσα. Η δούκισσα. Λέγε, λέγε, λέγε. Ξέρω εγώ από τι πέθανε η δούκισσα. Ναι, πέθανε. Πέθανε. Ναι, αλλά από τι? Από την καρδιά της, από την καρδιά της. Από την καρδιά της. Τι δύστυχη. Και ο φίλος σας ο ναύαχος? Ο ναύαχος. Ναι. Αχ, αυτός. Ξέρω εγώ, πνίγει και πέστης. Ο ναύαχος δυστυχώς επνίγει. Αλλά, Λέδι, συγχωρήστε με. Αγγίζετε πολύ ανοιχτές πληγές. Συγγνώμη, αγαπητέ φίλε. Αχ, τι θα πει να έχεις καταγωγή, το Τζάκι. Κοιτάξτε, τι ευγένεια στη δυστυχία. Έτσι δεν είναι, αγαπητέ Έντγκαρ? Αγαπητοί φίλοι, εγώ επιμένω ότι... Να μην επιμένετε. Βλέπετε πως ο Δούξ υποφέρει. Ας ανακατευτούμε κι εμείς την κουβέντα. Τι φοβερή αλληλουχία συμφορών.
πάνω σε τόσο σεβαστές κεφαλές. Τι όμορφο που ήταν το Μπίεριτς εκείνο τον καιρό. Θυμάστε τους χορούς? Θυμάστε? Δεν μπορεί να μην θυμάστε. Και τη Λίνα Βέρη. Τη Λίνα Βέρη. Ναι, τη Λίνα Βέρη. Ελάτε. Δεν είμαι πια και τόσο βέβαιος. Μα ήσασταν τόσο στενοί φίλοι. Τον καημένο γέρασε πολύ. Τη Λίνα Βέρη. Ναι, η Ιταλική αριστοκρατία. Όχι, ήταν χορεύτρια. Μάλιστα, αλλά η μητέρα της ανήκει στην Ιταλική αριστοκρατία. Φίλοι μου, δεν ξέρει πια τι λέει. Είναι πολύ κουρασμένος. Αγαπητέ μου Δούξ, θα ήθελα να σας δείξω αμέσως τα διαμερίσματά σας. Η βίλα είναι πολύ κοντά, στην άκρη της αλέας. Ευχαρίστω, Σλάβη. Ευχαρίστω. Καλημέρα, μπαμπά. Κουστάβος, ξαναγυρίσει το παλιό μάτι. Λέδη, ο δεύτερος γιος μου, ναι, για τον οποίο είχα ξεχάσει να σας μιλήσω. Πώς, έχετε κι άλλο γιο, από πού? Είναι μια ολόκληρη ιστορία. Λέγε, Έκτορα, ξέρω εγώ τι να σου πω. Μα κι αυτό αγγίζει ανοιχτές πληγές. Ελάτε, Έντγκα. Μα αγαπητοί φίλοι. Σοπάστε πια, για όνομα του Θεού. Τέλος πάντων, τι σημαίνουν όλα αυτά? Σουτ, θα σας τα εξηγήσω όλα. Μας ξεχνάνε, μπαμπά. Διδιέ, να τις ακολουθήσουμε πάντως και να διπλασιάσουμε τις περιπτώσεις μας. Ας ελπίσουμε πως αυτοί οι νεαροί θα έχουν κιόλας κάποιον έρωτα ή πως δεν θα τους αρέσουν οι γυναίκες. Πάμε, 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 πάμε.